Τιάνας από το Πάσχα και η αγορά του Ηρακλείου έχει φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί τους καταναλωτές και κυρίως εκείνους που αυτές τις ημέρες είτε έχουν ξεκινήσει δειλά τις αγορές τους, είτε κάνουν ακόμη διερευνητικές επισκέψεις για να αποφασίσουν τι θα επιλέξουν, κυρίως για τα βαφτιστήρια που και φέτος έχουν την τιμητική τους. Όποιος μπορεί, ψωνίζει, όποιος δεν μπορεί. Η προτεραιότητα έχει το βαφτιστήρι. Ό,τι αφορά το βαφτιστήρι είναι το πρώτο πράγμα που αγοράζουν οι άνθρωποι, οι νονοί κτλ. Σήμερα που εγώ πρώτη μέρα ήρθα δεν βλέπω πολλή κίνηση. Ίσως την άλλη εβδομάδα που θα πληρωθούν κιόλας οι άνθρωποι. Παπούτσια, λαμπάδες και αυγά είναι στο top 3 των αγορών, με το πασχαλινό τραπέζι και τα συνοδευτικά του να συμπληρώνουν τις δημοφιλέστερες αγορές για τις ημέρες αυτές. Τα παιδικά ρούχα, τα βαφτιστήρια. Πρώτα, πάνω απ' όλα τα βαφτιστήρια. Έχουν την τιμητική τους. Ναι, αυτά τα παιδικά ρούχα, παπουτσάκια και τα φαγόσιμα. Τα βαφτιστήρια την επόμενη εβδομάδα. Αυτές τις ημέρες λέτε δεν έχουν ξεκινήσει περισσότεροι ακόμα τα βαφτιστήρια. Όχι, όχι ακόμα, ακόμα. Γιατί κοιτάζουν πρώτα το σπίτι τους να εφοδιάσουν και μετά. Φυσικά λαμπάδα. Για όλες τις ηλικίες, όχι μόνο τα βαφτιστήρια. Και εμείς οι μεγάλοι δεν θα πάρουμε λαμπάδα. Θα πάρουμε και εμείς τη λαμπάδα μας να πάμε στην Ανάσταση. Από αύριο πάντως, Κυριακή των Βαΐων, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, εκκινεί το εορταστικό πρόγραμμα των καταστημάτων. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Τα λεφτά είναι τα ίδια στην τσέπη του που καταναλωτή. Κατά συνέπεια, λοιπόν, τι λεφτά να παραπάνω να πάρει η αγορά. Αν επιτρέψει και ο καιρός, αν είναι καλός καιρός, θα μπορέσει να κατέβει ο κόσμος, λέτε. Είναι. Δεν είμαι υπέρ. Βοηθάει, λέτε. Στην αγορά δεν ξέρω, πάντως εγώ δεν είμαι υπέρ. Σίγουρα θα βοηθήσει το ότι είναι ανοιχτά Κυριακή και πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν έτσι καθημερινές σε προτιμάνε τη μέρα αυτή. Αν βοηθήσει και ο καιρός να κατέβει ο κόσμος, θα είναι ακόμα καλύτερα αυτό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά αύριο Κυριακή των Βαΐων από τις 11 έως τις 6, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη, από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τη Μεγάλη Πέμπτη από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6, το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα κλειστά. Έχει αγοραστικό ενδιαφέρον, με σιγά σιγά όμως, δειλά δειλά, ξεκινάνε και αγοράζουν τα πασχαλινά τους αυγά, τις λαμπάδες τους. Πάντως η κίνηση στα καταστήματα αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, να κορυφωθεί μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, με τις αγορές, πολλοί να εξηγούν, ότι θα είναι περιορισμένες λόγω της οικονομικής στενότητας. Πιστεύω πιο ύστερα θα δούμε κάτι παραπάνω. Όλοι θέλουν να αγοράσουν, όλοι προσπαθούν να πάνε την αγορά, αλλά με τι πορτοφόλι πάνε.